τις συνέλληνες. Οι αρχές της Ελλήνων Πολιτείας. Έχουμε 18 αρχές. Οι 10 αρχές είναι αξιακές αρχές και οι 8 κοινωνικές. Ξεκινάμε την ανάλυση των 10 αξιακών αρχών. Πρώτη αρχή είναι η διαλεκτική. Ως την τέχνη να φτάνεις στην αλήθεια και καταλήγεις σε σωστά συμπεράσματα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Είναι η αρχή, ως η τέχνη να φτάνεις στην αλήθεια και να καταλήγεις σε σωστά συμπεράσματα. Τα λέει όλα, πιστεύω. Δεν ξέρω αν θες να τοποθετηθείς. Μιλήσαμε στις αξίες σαν πρώτη τη λογική. Ο τρόπος που εκφράζεται η λογική είναι η διαλεκτική. Έτσι. Για να χρησιμοποιήσουμε τη λογική λοιπόν σαν συμπερασματική διαδικασία, χρησιμοποιούμε τη διαλεκτική, χρησιμοποιώντας τη λογική, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε σωστά συμπεράσματα και σε αλήθειες, τις οποίες αναζητούμε. Άψογα. Η δεύτερη αρχή είναι η κοινωνική ελευθερία. Σε μια ελεύθερη κοινωνία, διασφαλίζεται η δικαιοσύνη και η αξιοκρατία. Οι πολίτες αγωνίζονται ανεμπόδιστα για την ανανέωση νόμων και θεσμών. Ιδιαίτερα έτσι όπως έχει τοποθετηθεί, η κοινωνική ελευθερία προέχει από την ατομική, ως κοινωνικά όντα που είμαστε οι πολίτες, και διασφαλίζεται η δικαιοσύνη και η αξιοκρατία. Βέβαια, τεράστια αρχή η αξιοκρατία, την έχουμε ήδη, την αξιοκρατία. Ως κοινωνική αρχή και οι πολίτες αγωνίζονται ανεμπόδιστα για την ανανέωση νόμων και θεσμών. Γιατί η κοινωνία προοδεύει και χρειάζεται ανανέωση των νόμων για να εξυγχρονιστεί με το καινούργιο κύκλο αυτή τη κοινωνία. Ό,τι ακριβώς ανάγκες έχει. Ακριβώς. Άλλωστε, αφού η πολιτεία παράγει τους νόμους. Έτσι. Ουσιαστικά αυτό είναι το πρωτόκολλο, είναι το αξιακό σύστημα που από εδώ και μετά παράγονται οι νόμοι. Αυτά τα σταθερά δεν μπορούν να αλλοιωθούν. Η πολιτική ελευθερία. Η άσκηση πολιτικής ή πολιτιακής δράσης είναι υποχρέωση όλων των πολιτών, η συμμετοχή στο εκλέγειν εκλέγεστε, στο συνέρχεστε, συμμετοχή στα κοινά και στην άσκηση ελέγχου εξουσίας. Αυτή είναι η πολιτική και αυτή πραγματικά που ασκούμε και εμείς τώρα δηλαδή είναι η πολιτική. Η πολιτική ανήκει στον πολίτη. Δεν είναι έτσι όπως έχει τοποθετηθεί σήμερα ότι η πολιτική είναι κάτι έξω από τον πολίτη. Γιατί έτσι έχει τοποθετηθεί. Τι κάνετε, λέει, κάνουμε πολιτική. Γιατί είστε πολιτικός. Α, τι, κάτι άλλο. Δεν είσαι πολίτης. Ναι, πρέπει οι πολίτες να αρχίσουν να κάνουν την άσκηση εξουσίας στις πολιτικές ελευθερίες που αυτή προέχει και από αυτή θα έρθει να φτάσει η κοινωνία ακριβώς σύμφωνα με το αξιακό σύστημα στην πορεία της ύπαρξης της. Οπότε η πολιτική δράση είναι υποχρέωση των πολιτών. Ακριβώς. Δεν είναι δυνητική η περίπτωση. Όχι. Ο πολίτης είναι αυτός ο οποίος είναι ενεργός και μετέχει κρίσεως και αρχής. Και αυτός μπορεί να ασκήσει μόνο πολιτική. Δεν υπάρχει άλλος να το πει έτσι. Έχουν μπερδέψει την εκτελεστική εξουσία και την νομοπολιτεία με την πολιτική, την πραγματική που το κάνουν οι πολίτες. Την πολιτική την ασκούν οι πολίτες. Η αρχή της ατομικής ελευθερίας. Άρα έχουμε και ατομική. Έτσι όπως έχει οριστεί και έτσι όπως γνωρίζουμε εμείς την πολιτεία μας. Όχι όπως έχουν οι επικυρίαρχοι τονίσει το ατομικό δικαίωμα και την ατομική ελευθερία. Προέχει βέβαια η κοινωνική ελευθερία. Από κάτω είναι δύο αρχές παρακάτω είναι η ατομική ελευθερία. Αν δεν έχεις κοινωνική ελευθερία, πώς θες ατομική ελευθερία. Είναι η εκδήλωση της ελεύθερης βούλησης των ατόμων της πολιτείας μέσα όμως στα πλαίσια της κοινωνικής ελευθερίας η οποία προηγείται σε κάθε περίπτωση. Τα λέει όλα. Μιλάμε για λειτουργία συνόλου και όχι ατομική λειτουργία. Έπειτα η ατομική λειτουργία είναι όσον καλύπτεται κάτω από την κοινωνική λειτουργία. Ακριβώς. Οπότε σαν ελευθερία και κοινωνική και πολιτική και ατομική είναι η πρόοδος, η δυναμική πορεία του ανθρώπου αλλά μέσα σε ένα νομοτελειακό νομικό πλαίσιο με πρώτα γιατί το πρώτο που ενδιαφέρει είναι η κοινωνική πρόοδος. Οπότε μιλάμε για κοινωνική ελευθερία καταρχήν. Σωστά. Άλλωστε έτσι είναι και ταυτότητα της πολιτείας. Η πολιτεία χρεώνεται ή
καταξιώνεται σε σύνολο, όχι σαν άτομο. Το άτομο ανήκει στην πολιτεία. Γι' αυτό καταλαβαίνουμε και στους νόμους μας της πολιτείας, αλλά και στις αρχές, ότι το σώμα της πολιτείας, οι δυνητήμες, οι Έλληνες είμαστε περήφανοι για όλους τους Έλληνες. Και μέσα από αυτούς αξιοκρατικά έχουμε τους ήρωες, έχουμε τους πολεμιστές μας, έχουμε τα πάντα. Αλλά όλη η κοινωνία των Ελλήνων είναι τιμημένη. Ισονομία. Είναι αφενός η ισότης των πολιτών έναντι του νόμου και η εφαρμογή του νόμου αδιακρίτως από όλους τους πολίτες. Και αφετέρου, η λειτουργία χωρίς την ελάχιστη αλληλοεξάρτηση νομοθέτη και εκτελεστικής εξουσίας. Η τέλεια αρχή. Πώς περιμένουν να εφαρμοστούν όλα αυτά? Πώς το λάβουμε με μαγικό τρόπο να γίνουν όλα και μια ισονομία? Ας εγκληματίσει ακριβώς να καταλάβουμε την ισονομία. Πόσο απαραίτητη είναι να εφαρμόζεται όμως, όχι απλά να νοείται ή να λέγεται. Να εφαρμόζεται. Έχουμε ακούσει πολλές φορές που λέμε ότι αυτός είναι ποιος ίσως στον νόμο από τον άλλον. Που σημαίνει ότι σήμερα η εφαρμογή του νόμου δεν είναι μεσονομία. Γιατί όλοι οι πολίτες έναντι του νόμου είναι ακριβώς ίσοι. Αυτό σημαίνει ισονομία. Ο νόμος αδιακρίτως τάξης, προέλευσης, κατάστασης οικονομικής εφαρμόζεται στους πολίτες ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και οι πολίτες είναι έναντι του νόμου το ίδιο υποχρεωμένοι όλοι εξίσου. Δηλαδή δεν κάνει διακρίσεις ποτέ ο νόμος σε ιδιαιτερότητες προσωπικές. Εφαρμόζεται στους πολίτες ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Όπως σήμερα. Και, δηλαδή. Ακριβώς όπως σήμερα, ναι. Είναι παράδειγμα. Όπως είναι το αυτό, όπως είναι όλες αυτές οι οργανώσεις. Και δεν μπορεί να υπάρχει ισονομία αν ο ίδιος ο νομοθέτης είναι και εκτελεστική εξουσία. Δεν μπορεί ο νομοθέτης να νομοθετεί και ταυτόχρονα να εφαρμόζει τους νόμους. Γιατί αν παρατηρήσουμε σήμερα, οι πρώτοι που εξαιρούνται από τους νόμους είναι οι νομοθέτες. Που σημαίνει ότι εκτελεστικά δεν μπορεί να τσακουμπήσει κανένας. Εξαιρούν τον εαυτό τους από τους νόμους. Άρα θίγει, δηλαδή. Άρα δεν έχουμε ισονομία. Πού είναι ισονομία το νόμο? Απλά δεν υπάρχει ισονομία. Και πώς γίνεται ο νόμος να είναι στην Ελλάδα, τουλάχιστον για μας και σε άλλες χώρες, το ξέρω, να υπάρχει νόμος ο οποίος να είναι για όλους τους πολίτες, αλλά να εξαιρείται οι πολίτες από το φορολογικό σύστημα ή από τη στρατιωτική θητεία ή στα δάνεια τους να έχουν ή προνόμια, αν το θέλεις. Έχουν προνόμια γιατί είναι. Αλλά ισονομία δεν έχουν. Με μια ισονομία όμως πώς αποβλήματα θα τελειώνουν. Αλλά η πολιτεία γιατί να μην νιωθήσει. Άρα προσέξτε και φτιάχνουν κάστες και ομάδες με προνόμια μέσα στην ίδια την πολιτεία. Άρα δεν έχω πολιτεία. Αν δεν έχω πολιτεία, δεν θέλω καν να πω τη λέξη τι μπορώ να έχω. Ισοπολιτεία. Είναι οι μηχανισμοί οι οποίοι εγγυούνται την αντιμετώπιση των πολιτών με ισότητα εκ μέρους της πολιτείας, καθώς και η πραγματική ανιδεότητα σχέσεων πολιτών και πολιτείας. Ούτως ή άλλως, μπορούμε να καταλάβουμε τώρα ότι το Καστελόριζο είναι σε ισοπολιτεία με την Αθήνα, με τη Θεσσαλονίκη, με μια άλλη πόλη, το Δημότικο, ο Εύρος. Τότε πώς έχω πολιτεία? Η νόμη δεν είναι γέλη. Τα ωφέλη, δικαιοσύνη δυναμητική. Αυτή η ανισότητα των πόλεων ή να μην έχει ένας δρόμο ή άλλοι να έχουν πληροφόρους, δεν είναι ισοπολιτεία. Η ισοπολιτεία στην Ελλήνων πολιτεία είναι σταθμός, άμα το θέλουμε, για να νιώσουν όλοι οι πολίτες ότι ζουν στην ίδια πόλη Ελλήνων με τα ίδια, όχι δικαιώματα, με τα ίδια, με τους νόμους υποχρεώσεις που πρέπει η πολιτεία να δίνει στον πολίτη της. Άρα, αν εφαρμοστούν οι προηγούμενες αξίες που έχουν και έρθουν και εφαρμοστούν όλες μας οι αρχές, μπορούμε να μιλήσουμε για την πραγματική Ελλήνων πολιτεία. Χωρίς να έχει πρόβλημα κάποιος πολίτης, χωρίς να νιώθει άβολα, χωρίς να νιώθει αδικημένος, χωρίς ο νόμος να τον πιέζει, όλα θα λειτουργούν με αρμονία, με αφωνία, με αρετή. Σήμερα λοιπόν δεν έχουμε ισοπολιτεία σε καμία πόλη. Είναι τόσο άνισα όλα. Και δεν υπάρχει και αμοιβαιότητα στους πολιτείες. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι είχαν και, έχουν και εχθρότητα. Αντιπαράθεση. Και αντιπαράθεση. Δηλαδή η πολιτεία εναντίον του πολίτη. Η πολιτεία θα ήταν αυτή που θα έπρεπε
να προστατεύει τον πολίτη. Οπότε ο πολίτης να αισθάνεται ασφάλεια και να υπερασπίζεται μια πολιτεία η οποία τον προστατεύει. Σήμερα υπάρχει την παλέτα. Μα φτιάχνουν και τα μίση μεταξύ πολιτείας. Εσείς από την Αθήνα, εγώ από Θεσσαλονίκη, εσύ από την Κρήτη, ξέρεις εμείς την Κρήτη. Καλά εμείς από εδώ, καλά εμείς οι Γιαννιώτες. Τι ακριβώς, αν υπήρχε σε πολιτεία θα υπήρχαν τα υπολείμματα. Η Ελλάδα είναι μία. Ο Έλληνας είναι κοινός, η νόμη του είναι πολύ συγκεκριμένη. Ισοκρατία. Τεράστια. Ίσα δύναμη. Ισότητα στη δύναμη. Κράτος ίσων δύναμη. Είναι το βάρος των αποφάσεων της πολιτείας να ισοκατανέμεται σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις εξαιρέσεις. Όπως συμβαίνει σήμερα. Ναι, αγαπητοί συνέλληνες. Με μια ισοκρατία. Δεν γίνεται κάποιος να νιώθει προνομιακός πολίτης στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, αλλά κάπου αλλού να μην υπάρχει, να μην είναι προνομιακός. Αλλά δεν μπορεί να μην νιώθει την ισότητα παντού. Αλλά η πολιτεία να είναι πανταχού παρόν, όπου χρειαστεί, τα πάντα. Η σιγουρία. Γιατί δεν ξέρω αν κάτι από αυτά συμβαίνει σήμερα, μες στο κέρδο. Ειδικά η σιγουρία, οι ίδιοι να έχουν ίσο δικαίωμα αγόρευσης. Βασίλη, τοποθετήσου είναι πολύ σημαντικό, γιατί μιλάει τώρα όποιος να είναι. Μαζεύονται όλοι μαζί, ένα τσούρμο, άλλοι άνθρωποι, ο καθένας με μια ειδικότητα ή ιδιότητα τόσο διαφορετική μεταξύ τους και αυτοί μετά μιλάνε για σιγουρία, ενώ η πραγματική σιγουρία μας εξήγησε μας ποιο είναι. Η σιγουρία είναι να μιλάνε οι ίδιοι με το ίδιο δικαίωμα. Δηλαδή, αν πρόκειται για ένα τεχνικό θέμα, κάποιος που δεν έχει ιδέα από τεχνική δεν μπορεί να πάρει μέρος, γιατί αυτό που θα πει αναφέρεται. Ελευθερία για εισηγορία δεν σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ο καθένας, σε σχέση με αυτό το οποίο γνωρίζει και είναι η ειδικότητά του, θα μπορεί να αναπτύξει τις απόψεις του. Είναι χαρακτηριστικό ο διάλογος που έκανε ο Σωκράτης με τον Πρωταγόρα, που ετέθη το θέμα αυτό ακριβώς και λέει ότι οι πολίτες όλοι αποφασίζουν για ένα κοινό πολιτικό πρόβλημα. Αλλά όταν πρόκειται για κάτι εξειδικευμένο, θα έρθει ενώπιον της Βουλής, θα έρθουν μόνο αυτοί οι οποίοι είναι ειδικοί να αναφέρουν τις απόψεις τους. Αυτή είναι ακριβή η σιγουρία. Ακριβώς η σιγουρία. Ένα εξειδικευμένο θέμα θα το λύσουν και θα το αναπτύξουν αυτοί που το γνωρίζουν. Δεν σημαίνει ότι θα μπορεί ο καθένας να λέει τη γνώμη του χωρίς να υπάρχει αυτή η γνώμη πραγματικά. Να χτίζουν οι δικηγόροι και να παίρνουν και απολοδομικές θέσεις. Ή να μιλάνε για ιατρικές υποθέσεις κάποιοι που είναι, ξέρω, μηχανική αυτοκινήτων, δεν γίνεται. Ή οι γιατροί να μιλάνε για αστροφυσική, αστρόπια, άλλος να μιλάει για ό,τι θέλει, για φαντάσου. Αυτό είναι αφάδε κατά πέρας. Η ασιαλγία στην ίδια την νόηση. Το κάνουν όμως. Μπορούν να κάνουν. Κάτω εξοχή. Καλά, άκου δεις τηλεόραση, οι δημοσιογράφοι έχουν επιπαντούς επιστημικούς γνώμους. Α, βέβαια, ναι. Κρίνουν τους πάντες, είναι ειδικότατοι σε όλα τα θέματα. Ναι, κρίνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Αυτό είναι η σιγουρία. Η Ελλήνο πολιτεία ξέρει την σιγουρία. Πρέπει να την ορίσεις λοιπόν, να ξέρεις ότι η σιγουρία είναι αυτή, γιατί μέχρι χτες δεν ήξερες την σιγουρία. Ή τουλάχιστον δεν σου έδιναν να καταλάβεις ποια είναι η σιγουρία. Η σιγουρία είναι αυτή. Μα δεν θέλουν να υπάρχει σιγουρία, γι' αυτό δεν σου λένε τι σημαίνει σιγουρία. Αλλά έχουν φτιάξει ο παΐοντες. Έχουν φτιάξει ο παΐοντες. Βέβαια. Οπότε κάθε παΐοντες έχει παίρνει τα μπέλα η παΐοντες, οπότε αρχίζει και μιλάει. Ό,τι διάλογο θέλει. Διανεμητική δικαιοσύνη. Τώρα να ορίσουμε τη διανεμητική δικαιοσύνη. Φεύγουμε από την ισότητα σαν αξία και πηγαίνουμε στη δικαιοσύνη. Έτσι. Αποσκοπώντας στην απόδοση της να εντάσσεται η κατανομή όχι μόνο των αξιωμάτων, αλλά γενικώς η αξιακή ισότητα με την οποία η πολιτεία εξοπλίζει τα πρόσωπα κατά τις δικαιικές τους σχέσεις. Τοποθετήσου λίγο, Βασίλη, στην διανεμητική δικαιοσύνη. Που σημαίνει ότι η πολιτεία εξοπλίζει τα πρόσωπα όταν αναγκάζονται να προσφύγουν σε μια δικαστική λύση προβλήματος, να μπορεί και τα δύο να υπερασπίζονται τα δίκαιά τους και τα δικαιώματά τους με τον καλύτερο τρόπο.
Δεν υπάρχει πολιτεία η οποία θα υποστηρίξει κάποιον που είναι δικός της υποτίθεται και τον άλλον που δεν είναι δικός της θα κοιτάξει να καταστρέψει. Η πολιτεία οφείλει να δίνει τα ίδια όπλα, τα ίδια εφόδια σε αυτούς οι οποίες, αυτοί που, οι οποίοι έχουν δικαϊκές σχέσεις μεταξύ τους. Απ' την άλλη τη μεριά, η διανεμητική δικαιοσύνη εντάσσεται και στην κατανομή των αξιωμάτων, που πρέπει να υπάρχει σωστή δικαιοσύνη ώστε να μπορούν τα αξιώματα να τα παίρνουν αξιοκρατικά αυτοί που πρέπει, αλλά γενικότερα σε οποιασδήποτε σχέση των ανθρώπων πρέπει να λειτουργεί η κατά το καλύτερο τρόπο διανεμητική ισότητα και δικαιοσύνη στις σχέσεις των πολιτών. Μα έτσι λειτουργεί η πολιτεία. Έτσι μόνο μπορεί να λειτουργήσει η πολιτεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ελληνική πολιτεία δεν μπορεί να καταστρέψει κανέναν, ούτε δικό της ούτε ξένον. Άρα κινείται μέσα σε έναν άξονα της νομοτέλειας, ακόμα και στις αρχές της. Γι' αυτό άλλωστε θα μπορέσει να φτιάξει μια τέλεια πολιτεία. Μια πολιτεία ανθρώπων πραγματικών, πολιτών, με τεράστιο έθος, ενόηση, και αυτό θα είναι στην νόηση, και θα ρίγουν σε όλα τα επίπεδα των ανθρώπων, όχι μόνο για την ύπαρξή του και την ορθότητα της ύπαρξής τους, αλλά και τη λειτουργία του στην πολιτεία. Έτσι θα αποδώσουν όλες οι επιστήμες. Δηλαδή, φαντάζομαι την διανεμητική δικαιοσύνη στα αξιώματα. Όταν τα αξιώματα δίνονται, καλώς δίνονται σε άξιους ανθρώπους. Και όχι απλά σε ανθρώπους που ανήκουν σε αλέσχη, ή σε συμπαθέρους, αν το θέλεις, ή σε κουμπάρους, καταστρέφοντας την ίδια την πολιτεία, γιατί από εκεί καταστρέφει την ίδια πολιτεία. Και όπως τώρα έχουν φέρει τα πράγματα έτσι ώστε για να προσφύγεις με σωστή υπεράσπιση σε ένα δικαστήριο, είναι πολύ δύσκολο γιατί χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα. Απ' τη μία χρειάζονται πολλά χρήματα, από την άλλη δεν είσαι ποτέ σίγουρος για έναν δικηγόρο ο οποίος δεν ανήκει καν σε κανένα αξιακό. Η διορκομοσία του είναι... δεν είναι πάνω από μια γραμμή. Υπακοή στο Σύνταγμα και καλώς τα καθήκοντά του. Νομίζω ότι ο Τσόλκος είναι κάτι πολύ γελίο και φλίαρο. Το πρόβλημα είναι ότι οι δικηγόροι έτσι, που τρέχουν υποθέσεις ή η ζωή, ή τουλάχιστον έτσι όπως τους γαλουχίζονται μες στην κοινωνία, είναι ψεύτες, μπορούν να σε πουλήσουν ένα πάρα πολλά πιστευτικά, να πας ώρα τη στιγμή, σε μια συμφωνία για τα συμφέροντά σου, εκτός από τα χρήματα που χρειάζεσαι, δεν θα κάνεις ποτέ τη δουλειά σου. Πιστεύω ότι κάθε Έλληνας έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία σε οποιαδήποτε μικρή μεγάλη υπόθεση όσον αφορά τον δικηγόρο. Ο δικηγόρος είναι μια ειδική κάστα ανθρώπων πια, έτσι έχει γίνει, ενώ τα παιδιά ξεκινάνε με μεράκι. Δεν είναι υπερασπιστής του δικαίου πολίτη, του πολίτη. Έχει δικά του συμπεράσματα, γι' αυτό και το μεγαλύτερο unit στην Ελλάδα είναι τον δικηγόρο. Ενώ μια πραγματικά πολιτεία πρέπει να εξοπλίζει τα πρόσωπα, είναι υποχρεωμένη να τους δίνει τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους με τον καλύτερο τρόπο. Αυτή είναι η διανεμητική δικαιοσύνη. Η διορθωτική δικαιοσύνη τώρα έχει σκοπό τη διατήρηση της πολιτείας εντός του συστήματος αξιών και αρχών. Η αδικοπραξία κατά μέλους του σώματος της πολιτείας λογίζεται ως αδικοπραξία κατά της πολιτείας. Έτσι η πολιτεία είναι υπεύθυνη να σταματήσει την αδικία εάν βρίσκεται σε εξέλιξη και σε κάθε περίπτωση να την εξαλείψει ανάλογα με το αδίκημα, με διόρθωση ή με τιμωρία. Να διανέμεται μη προς τον λόγο αλλά προς την διάνοια του νομοθέτη σκοπή και προς τις δύο λοιπόν κατευθύνσεις. Τόσο η διανεμητική όσο και η διορθωτική δικαιοσύνη εκφράζουν την αρχή της αναλογικότητας ως θεμέλιο της ιδανικής και ολοκληρωμένης απόδοσης του δικαίου. Δεν λέει όλα από μόνο του, δεν ξέρω αν πρέπει να συμπληρώσουμε κάτι, είναι ευκρινέστατο. Και να συνεχίσουμε στη φρόνηση. Είναι η αιτία του πράτην ορθός. Τρόπος σκέψης και αντίστοιχη πρακτική που χαρακτηρίζεται από λογική σύνεση, οριμότητα. Η φρόνηση είναι η δημιουργική δύναμη της ανθρώπινης ευζωίας, η οποία υπερβαίνει τη γνώση, μπορεί να διακρίνει το ορθό από το εσφαλμένο και επιτρέπει στον άνθρωπο να σταθμίσει το δέο γενέστερο.
είναι εκείνη που παράγει το φρόνημα, το οποίο ζωγονεί και οργανώνει την πράξη, καθώς εμπεριέχει το πλαίσιο της σκέψης, της γνώσης, της βούλησης, που είναι οι αρχές πάνω στην οποία, στις οποίες εδράζεται η πράξη. Είναι πολύ σημαντικό να αναλύσουμε τη φρόνηση και η σοφροσύνη είναι δύο πολύ σημαντικές αρχές, ιδιαίτερα η φρόνηση, και να ξεκαθαρίσουμε το τι πράττει ορθώς και πώς θα προκύπτει τι πράττει ορθώς, ενώ έχει ένα τεράστιο μπούσου γραμματοθέτης πολιτιακό. Έχουμε φτάσει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 στην 11η αρχή και έχεις και τις 12 αξίες, αλλά έχει ήδη να μπούσουμε για να φτάσεις στη φρόνηση. Και μετά στη σοφροσύνη, για ποιο λόγο το κάνει. Γιατί, όπως λέει και εδώ η αρχή, η φρόνηση είναι αυτή που υπερβαίνει τη γνώση, γιατί προχωράει πιο πολύ και χρησιμοποιεί τη γνώση σαν επίγνωση για να μπορεί να διακρίνει το ορθό από το εσφαλμένο. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει μια ορθότητα χρήσης της γνώσης η οποία επιτρέπει στον άνθρωπο να ξέρει τι πρέπει να κάνει. Θα γίνει δικαστής λοιπόν. Από μόνος του. Θα γίνει δικαστής. Το πράξεό του. Και του δίνει όλο το πλαίσιο της σκέψης, της γνώσης και της βούλησης πάνω στις οποίες πρέπει να εδράζεται η πράξη του. Μάλιστα. Δηλαδή, την ορθότητα των πράξεών μας την ελέγχουμε μέσω της φρόνησης. Η οποία φρόνηση είναι οι σκέψεις, είναι οι γνώσεις και η βούληση η οποία μας δίνει το πώς πρέπει να γίνεται κάθε πράξη μας. Σοφροσύνη. Η έννοια της σοφροσύνης είναι νοητική λειτουργία και ορίζεται ως έλεγχος των συναισθημάτων, το κρατήν ειδονών και επιθυμιών, με το να είσαι μέσω της λογικής κύριος του εαυτού σου. Σοφρονέο σημαίνει συγκροτούμε, συνέρχομαι, γίνομαι κύριος επ' αυτού. Οπότε η σοφροσύνη είναι αυτή ακριβώς η δύναμη που μας κάνει να κυριεύουμε τον εαυτό μας μέσα από τη λογική διεργασία και να μην αφήνουμε τον εαυτό μας να επηρεάζεται και να λειτουργεί συναισθηματικά. Γι' αυτό διαβάσαμε στην αξία της Ανδρείας ότι είναι τόλμη η οποία υπηρετεί την φρόνηση. Δεν συζητάμε ότι για να υφίσταται η Ανδρεία και η φρόνηση και η σοφροσύνη είναι παιδιά της. Όλες αυτές δεν μπορούν να μπει η Ανδρεία, αν είναι δυνατόν. Αμέσως θα πάμε στην αρχή της εδώς. Εκφράζει την ιδιότητα του ανθρώπου να αποφεύγει κάθε πράξη του που αντιβαίνει στον καθιερωμένο εθιμικό κώδικα του κοινωνικού του περιβάλλοντος με κίνητρο τον σεβασμό και την σεμνότητα. Η εδώς κατοχυρώνει την αξιοπρέπεια του ατόμου γιατί το εμποδίζει να παραδοθεί στο χάος των παρορμήσεών του και το υποχρεώνει να συμμορφωθεί με ό,τι το διαφοροποιεί από τα άλλα ένδια όντα. Το λόγο παράλληλα περιστέλνει τις εγωιστικές τάσεις του, την ιδιοτέλεια, την επιθετικότητα, την απληστία και τονώνει σε αυτό τις δυνάμεις εκείνες που συντελούν στην εμπέδωση της κοινωνικής αρμονίας. Σήμερα δεν ξέρω αν αυτή, όχι εφαρμόζεται, αν υπάρχει, αν ξέρει τι σημαίνει εδώ. Είναι κάπου ξεχασμένη. Και έτσι όπως λειτουργούν και τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αν εξεφανίσει και το τελευταίο, εκείνο της εδώ. Μα νομίζω η συμπεριφορά που προωθείται είναι αυτή που προκαλεί το κοινωνικό έθος και το κοινωνικό έθιμο. Οπότε προκαλείται να μην υπάρχει εδώ. Γιατί εδώ είναι αυτή η οποία δίνει στον άνθρωπο τον τρόπο της λειτουργίας μέσα σε ένα κοινωνικό γίγνεσθε ή σε ένα κοινωνικό περιβάλλον χωρίς να αποκαλεί, χωρίς να χαλάει την αρμονία της λειτουργίας του κοινωνικού περιβάλλοντος. Είναι θετική κάποια μονοθέτηση. Σαφώς. Όλα αυτά μαζί είναι. Έτσι. Και αυτό γίνεται
με το να τονώνει τις δυνάμεις εκείνες που συντελούν στην εμπόδιση της κοινωνικής αρμονίας. Στην εμπέδωση, δηλαδή στην στερεοποίηση των δυνάμεων της κοινωνικής αρμονίας. Σωστά. Όσον αφορά με τον νόμο της Σουηδίας και της Νορβηγίας, ότι θα μπορεί να οργανίζονται εν δημόσια θέα και να περνάει κάποιος, να τους χειροκροτεί κιόλας, θα αντιλαμβανόμαστε σε τι παράλογο κόσμο μας βάζουν, σε τελείως αντιαξιακό σύστημα. Και μάλλον ακούμε το αντιαξιακό τους ποιο είναι, τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Τίποτα, απλά να είναι έξω από το σύστημα αυτών και αξιών. Αυτό τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει να ενταχθούν σε ένα, αλλά αρκεί να μην είναι μέσα σε αυτό. Να μην είναι στο ανθρώπινο, στο νομοτελειακό σύστημα. Σεβασμός. Σεβασμός είναι τεράστιος. Βασίλη, διάβασε μας πάνω. Ο κόσμος που μας περιβάλλει διέπεται από σεβασμό, ο οποίος εντάσσεται στους κανόνες και στις αρχές της νομοτέλειας, οι οποίες περιλαμβάνουν και τον άνθρωπο ως τμήμα του συμπαντικού συνόλου. Ο σεβασμός εκδηλώνεται συμπαντικά στις σχέσεις ανάμεσα των νοημών ονόδων, με πλήρη αμοιβαιότητα. Μέσα σε αυτήν την αμοιβαιότητα του σεβασμού βρίσκεται ο άνθρωπος, μεταξύ των δημιουργών του ως ομοιωμάτους του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος του και ως συμπαντικό όν με τον εαυτό του. Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται το θείο δημιουργό του και αμοιβαία ο δημιουργός σέβεται το δημιούργημά του. Ο Θεός, που προβάλλουν τα αιρετία και τα δόγματα, δεν έχει κανένα σεβασμό για τον άνθρωπο και γενικότερα για την ανθρώπινη φύση, γιατί τον θέλει σε ζώδη κατάσταση, που σημαίνει ότι αυτός ο Θεός δεν είναι δημιουργός του. Ο σεβασμός δεν απαιτείται ούτε ζητείται, αλλά αποκτάται και διατηρείται με συνεχή προσπάθεια. Είναι πολύ σοβαρή αρχή αυτή και εδώ αποκαλύπτουμε ότι ένα σεβασμό είναι μια συνεχή προσπάθεια, αλλά τοποθετούμαστε και στο γεγονός ότι αν είναι ποτέ δυνατόν να σέβεται το δημιούργημα του Θεού του και ο Θεός του, έτσι όπως προβάλλεται σήμερα δηλαδή, αν και εφόσον είναι ή δεν είναι, δεν το εξετάζουμε, αλλά η αρχή του σεβασμού μας δείχνει ότι Θεός που δεν σέβεται το δημιούργημά του δεν είναι Θεός του δημιουργήματος αυτού. Και αν πούμε ότι έγινε κατοικών αντικαθομοίωση, ένας Θεός που δημιουργεί κάτι που είναι ίδιο με τον εαυτό του και δεν το σέβεται, δεν σέβεται και τον εαυτό του. Ακριβώς, άρα τι Θεός είναι. Έτσι είναι. Άρα τελικά, εδώ θα τρέξουν πολλά πράγματα στο σεβασμό. Ο σεβασμός το βλέπω ότι είναι ένα μεγάλο μαχαίρι. Ευχαριστώ. Να μας αποδείξουν και να μας δείξουν ποιοι είστε. Ψευτοθεοί δεν υπάρχουν. Είσαι ή δεν είσαι. Είναι σαν τη ζωή και σαν το θάνατο. Ή ζεις ή δεν ζεις. Είναι... Δεν μπορεί να ζεις λίγο ή πολύ. Είναι η αρχή η οποία ουσιαστικά διέπει τις σχέσεις αυτών που είναι πολύ κοντά. Δηλαδή ο Θεός με τους ανθρώπους, εφόσον είναι δημιούργημά του οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι σέβονται τον δημιουργό τους, αλλά και ο δημιουργός σέβεται το δημιουργημά του. Δεν γίνεται να μην είναι έτσι. Να, δεν γίνεται. Γιατί τα πάντα που υπάρχουν γύρω μας αποπνέουν ένα σεβασμό. Σέβονται τον άνθρωπο γιατί του προσφέρουν του ανθρώπου τα πάντα και ο άνθρωπος πρέπει να δίνει την με αμοιβαιότητα το σεβασμό προς το περιβάλλον το οποίο τον σέβεται. Έτσι είναι και η σχέση των ανθρώπων. Ναι, ακόμα και στη φύση. Ότι δεν σεβαστήκαμε στη φύση μας τιμώρησε. Α, βέβαια. Άρα λοιπόν, έτσι. Έχουμε δύο δυνατότητες. Ή δεν μας σέβεται ο ψευτοθεός και θα τον τιμωρήσουμε. Η τιμωρείται από μόνος του. Υπάρχουν δυνάμεις του σύμπαντος να τιμωρηθούν. Δεν θα ξεφύγει κανένας. Κανένα πλάσμα. Γιατί μπορεί να φαίνεται ότι είμαστε πλάσμα, στις πλάσματα κάποιου Θεού. Αλλά και ο Θεός είναι φτιαγμένος από ένα μεγαλύτερο δημιουργό. Με μεγάλο σεβασμό προς αυτόν, όλοι μας πια είμαστε σε έναν ένα κύκλο σύμπαντος. Υπέραν από τα σύμπαντα του κόσμου. Σε αυτή τη βάση λοιπόν τώρα έρχονται και μεγάλες τιμωρίες. Ό,τι έρχεται για τους ανθρώπους, έρχεται για τους θεούς. Ας δούμε λοιπόν ποιος σέβεται ποιον. Που σημαίνει ότι οι θεοί που έχουν όρια. Βέβαια. Και λειτουργούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο αξιακό. Δεν κάνουν ανεξέλεκτα ό,τι θέλουν. Όχι. Δεν κάνουν. Γιατί αν το κάνουν θα πάθουν αυτό που βγαίνουν έξω από το αξιακό τους. Εκτός και αν δεν είναι. Οπότε δεν τους νοιάζει. Κάνουν ό,τι θέλουν. Οπότε αν δεν είναι θεοί, σε κανένα αξιακό του σύμπαντος, κάνουν ό,τι θέλουν. Φαίνεται το κάνουν αυτοί, ενώ ουσιαστικά είναι ελεύθερη βούληση δικιά σου. Στο σεβασμό, κόβω τώρα τα ψεύτικα. Έτσι δεν είναι.
είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι ο σεβασμός. Και έτσι όπως τον αποδίδουμε πραγματικά, γιατί έτσι. Ας μάθουμε λοιπόν τι είναι ο σεβασμός. Και ο σεβασμός δεν είναι να σηκωθεί από ένα λεωφορείο να κάτσει μια μεγάλη γυναίκα. Δεν είναι αυτό. Ο σεβασμός είναι τεράστιος. Δεν σεβάστηκε στον ποτάμι, θα σε πνίξει. Δεν σεβάστηκε στη θάλασσα, θα σε πνίξει. Δεν σεβάστηκε στο βουνό. Δεν σεβάστηκε στη φύση, θα σε σκοτώσει. Μα δεν τη σεβάστηκε αφού είσαι η φύση. Οπότε είσαι κατά διάστος. Ακριβώς. Δεν σέβεσαι εσένα. Ακριβώς. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει. Από εκεί ξεκινάει. Ελλήνω πολιτεία και πάλι. Να το δούμε στην ολότητά του. Αξιοκρατία. Κάτι αυτή η λέξη είναι τόσο σπουδαία που δεν ξέρω πού είναι σήμερα κρυμμένη. Και γιατί κανείς δεν την είχε αναγνωρίσει. Και τουλάχιστον έτσι όπως αποδίδεται. Σύμφωνα με την αξία του πρέπει να πράττει και να τιμάται ο κάθε άνθρωπος, σε ατομικό επίπεδο ο όρος αξιοκρατία δηλώνει την αρχή σύμφωνα με την οποία η ανάληψη αξιωμάτων και θέσεων δημόσιων είναι, η αναγνώριση και η βράβευση προσπαθειών γίνονται με βάση την προσωπική αξία του καθενός, χωρίς να παρεμποδίζονται από την οικονομική του ή την κοινωνική του θέση. Συναντά κίνητρο για ενεργοποίηση των δυνάμεων, μεγαλύτερης προσπάθειας ανάληψη πρωτοβουλειών και αύξηση της αποδοτικότητας του ατόμου, εγείρει την αγωνιστικότητά του με την οποία αντιμάχεται κάθε εμπόδιο για την πραγμάτωση των στόχων του. Σε κοινωνικό επίπεδο αναπτύσσεται η ευγενής άμυλα μεταξύ των μελών της κοινωνίας και καλλιεργείται η κοινωνική συνείδηση, η κοινωνική ισορροπία, η δικαιοσύνη, η συνεργασία και η αλληλεγγύη. Οι πολίτες αξιολογούνται με δίκαια και αντικειμενικά κριτήρια. Ικανοποιείται το δημόσιο περί δικαίου αίσθημα και αναπτύσσεται εμπιστοσύνη στους κοινωνικούς θεσμούς και πολιτιακούς νόμους. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Δηλαδή ουσιαστικά, κάτι που δεν υπάρχει σήμερα, η ανάλυση αξιωμάτων θέσεων δημοσίων και μία αναγνώριση και επιβάβηση προσπαθειών γίνονται με βάση την προσωπική αξία του καθενός. Πώς συμβαίνει σήμερα αυτό, τα καλά μυαλά τα κλείνουν, τα πετάνε. Όποιος δεν είναι σε ένα σύστημα, σε ένα κλαμπ ή σε μια οργανωμένη ομάδα ανθρώπων, είναι στο περιθώριο. Ο γιατρός που δεν είναι μασόνος δεν μπαίνει ποτέ στο νοσοκομείο και δεν χειρουργεί. Οπότε αυτό που μετράει είναι η καταγωγή, είναι οι σχέσεις που υπάρχουν, είναι πελατειακές, είναι τα συμφέροντα τα οποία εξυπηρετούνται, είναι κάλυψη υποσχέσεων και ουσιαστικά οι πραγματικές αξίες δεν έχουν καμία αξία. Και πόσο μπροστά θα πήγαινε μια πολιτεία με πραγματική αξιοκρατία. Τα καλά τα μυαλά. Γιατί και με όλες αυτό το μπούσουλα. Δηλαδή εκτός τούτου, μόνο η αξιοκρατία, τα καλά μυαλά στην κατάλληλη θέση. Και το άξιο άτομο όταν μπει στην κατάλληλη θέση, επειδή αισθάνεται ότι υπάρχει ένα σύστημα αξιοκρατικό, αποδίδει πολύ καλύτερα. Ας υποθέσουμε, Βασίλη, τώρα ότι ο πρωθυπουργός έχει ένα γιο, όπως τον πάθανε, τον πιάσα και για να τη γράφει. Αυτό το παιδί πήρε πτυχίο και πήγε με τη μάνα του και βράγανε παλαμάκια από το παιδί, πήρε πτυχίο. Μα ένα χαρτί που θα το παίρνει ούτως ή άλλως. Απλά είχε και την ατυχία να τον πιάσουν να αντιγράφει. Αντιγράφαν όλα. Τι είναι αυτό το παιδί. Αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι ο γιος ή γιος κάποιου, ο οποίος δεν αξίζει το παιδί, είτε δεν έχει τη διανοητικότητα, είτε δεν έχει την ξυπνάδα, να περάσει κάτι. Πώς μπορεί να πορευτεί σε μια πολιτεία. Αυτό δεν είναι χάσιμο για όλους. Δεν χάνει η πολιτεία. Αν πει τώρα το πιο άξιο άτομο και αυτό το παιδί κάτσει στην άκρη, πόσο τεράστιο πια θα έχει, πόσο τεράστιο κέρδος θα έχει και ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός, ακόμα και πόσα προβλήματα θα κοιτώναμε, πόσο τεράστια θα ήταν η πολιτεία μας και πόσο διανοητικά θα ήταν πολλάκις παραπάνω από αυτό που είναι τώρα, που σήμερα βλέπεις ηλίθιους ανθρώπους πραγματικά, ή εγώ μόνο εγώ σου λέω, γελίους ανθρώπους, ανυπόστευους ανθρώπους, άνθρωποι που δεν έχουν τον λόγο, δεν έχουν τη δυναμική, δεν έχουν την ηγεσία, δεν έχουν τίποτα. Απλά είναι παραγωγές, μίντια, ΜΜΕ και αν το θέλεις ομάδων το οποίο προτάσουν να βγει παραπάνω. Φελή, εντελώς. Δεν μπορώ να τους βλέπω αυτούς. Άλλωστε και τα πανεπιστήμια τα οποία χορηγούν πτυχία, τα χορηγούν μέσα σε ειδικότητες. Αν σκεφτούμε οι δικοί μας οι πανεπιστήμονες είχαν μια πολύ σφαιρική άποψη και γνώση περί επιστημονικότητος. Δεν υπήρχε αυτή η εξειδίκευση που υπάρχει τώρα. Γιατί η εξειδίκευση ουσιαστικά είναι μια τεχνοτροπία η οποία περιορίζει τον άνθρωπο όχι στην γενική, σε μια ολιστική γνώση, αλλά σε ένα επιμέρους κομμάτι, σωστά, χωρίς να μπορεί να μιλήσουμε πραγματικά για επιστήμη.
Υπάρχει μια εξειδίκευση, αλλά και οι εξειδικεύσεις δίδονται με τέτοιο τρόπο που ουσιαστικά εξυπηρετούνται συμφέροντα συγκεκριμένα συμφέροντα πολυεθνικών εταιριών, ομάδων, λεσκών, χωρίς να ενδιαφέρονται για την κοινωνική ανάπτυξη μιας πολιτείας. Άρα μου λες ότι η αξιοκρατία δεν είναι μόνο προσωπικό κομμάτι. Σαφέστατα δεν είναι. Είναι και θέμα νόμου τι αξιοκρατία έχει ο νόμος. Και ακριβώς είναι. Το πώς λειτουργεί μια πολιτεία για σωστά. Σήμερα λοιπόν βγαίνουν κάποιοι οικονομολόγοι. Μάλιστα. Τι ακριβώς να κάνουν, για να κάνουν τι. Άρα λοιπόν οι οικονομολόγοι είναι αυτός που νομεί το τίποτα, σωστά. Κανονικά ο οικονομολόγος θα πρέπει να έχει σχέση με τα χρήματα. Έπρεπε να έχει χρήματα και μετά να πιάνει τη δουλειά του, σωστά. Τι να νομίσει, σήμερα δεν υπάρχουν λεφτά. Πώς θα νομίσει. Σήμερα λοιπόν κάθε πτυχία που είναι οικονομολόγοι, τι ακριβώς διδάσκονται, για ποια θέματα. Άρα λοιπόν, τι ακριβώς μαθαίνουν. Μια συστημική οικονομία η οποία έχει όχι ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, ακριβώς, αλλά το πώς θα μπορέσει να παράξει περισσότερα κέρδη σε αυτούς οι οποίοι επικυριαρχούν του ανθρώπου. Να βλέψει τον άνθρωπο τις πολιτείες κοινωνίες. Πιο πολύ. Όσο πιο πολύ και όσο με πιο επιδέξιο τρόπο. Τι θα κάνουν όμως αυτοί οι άξιοι επιστήμονες συστημικοί, εάν το πλαίσιο των νόμων, της δικαιοσύνης και της πολιτείας ήταν έτσι. Θέλω να μου φέρει τον καλύτερο επιστήμονα, ναι, όσο συστημικό μπορεί να είναι, που το θεωρώ είναι παραπλησμένο, δεν μπορεί να κάνει κάτι, σε μια τέτοια πολιτεία σαν τη δικιά μου. Τι θα κάνει. Και θα διαπρέψει. Ναι. Θα διαπρέψει προς το καλύτερο. Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί να την τρυπήσει με τίποτα. Ανθρωποκεντρικά. Θα προάγεται δηλαδή το συμφέρον του ανθρώπου. Τη κοινωνία του ανθρώπου. Έτσι όχι συμφερόντων. Όχι τραπεζιτών. Οι οποίοι απομισούν τον άνθρωπο και ουσιαστικά η συστημική οικονομολογία σήμερα είναι πώς θα απομισήσουν τον άνθρωπο, γιατί... Όχι, ολόκληρα, πολιτείες ολόκληρες, χώρες ολόκληρες, έτσι όχι. Όχι μόνο τον άνθρωπο. Χώρες ολόκληρες. Σαν μονάδα, πια δεν βλέπουν άνθρωπο αυτοί. Αυτοί βλέπουν ολόκληρες χώρες. Πια. Ναι, αλλά με κατευθύνσεις όμως τον νόμο, τις δικαιοσύνες, όλα τα άλλα. Έχουν παντού, οι κυβερνήσεις ανήκουν όλους. Όλες οι κυβερνήσεις τους ανήκουν. Οι τράπεζες σχεδόν. Ποιος το έπαιδευσε αυτό. Κοιτάξτε τι ωραίο μόνιας με έχουν κάνει. Και να φεύγουν όλο τον πλανήτη. Όλο αυτό όμως πάει με την Ελλήνο πολιτεία. Θέλω να το δούμε, αν το θέλουμε να το δούμε, σε όλο το σύνολο, πώς είναι το αντίπαλο δέος σε όλο αυτό που γίνεται σήμερα. Απέναντι είναι η Ελλήνο πολιτεία. Δεν ξαναπερνάει τίποτα. Εφόσον αυτό είναι το πρωτόκολλο και το αξιακό σύστημα της ίδιας πολιτείας. Πάμε στη φιλότηση. Η φιλότητα ως κάθε είδους φυσική ελεκτική δύναμη, κάθε είδους δύναμη κοινωνικής συμφιλίωσης και ενότητας. Η κάθε είδους δύναμη ανοσίας και ομοιόστασης ενός οργανισμού ως κοινωνική ελεκτική δύναμη υποβάλλει την εικόνα του αδιαίρετου σώματος μιας πόλης, της συλλογικής ψυχής της, στην οποία επικρατεί ομόνοια και η ενότητα όλων των πολιτών. Σε αυτήν την πόλη και σε αυτήν την κοινωνία επικρατεί η απόλυτη συγχώρηση ακόμα και των αδιαχώριστων κοινωνικά ατόμων. Τέλος, πνευματικά η φιλότητα είναι η ενωτική δύναμη με αποτέλεσμα την ηρεμία και τη γαλήνη της συνειδητότητας η οποία έχει γίνει ένα με τον εαυτό της. Φιλότητα. Σιγά σιγά αρχίζει και κλείνει η πολιτεία. Η φιλοτιμία. Να πάμε λίγο να εξηγήσω τον όρο ομοιόσταση και δύναμη ανοσίας. Η φιλότητα είναι η δύναμη η οποία δημιουργεί τα αντισώματα αυτά στην κοινωνία να μην αρρωσταίνει. Και επίσης της δίνει μια δυνατότητα ομοιόστασης. Ο ομοιόστασης είναι ο οργανισμός μας έχει ορισμένες συνθήκες που λειτουργεί και κάτω από αυτές τις συνθήκες μπορεί να είναι υγιής. Αυτές οι συνθήκες εξαρτώνται από τις εξωτερικές συνθήκες. Δηλαδή, αλλιώς συμπεριφέρεται ο άνθρωπος στην Αλάσκα και αλλιώς στη Σαχάρα. Σωστή. Οι εξωτερικές συνθήκες επηρεάζουν πολύ τις εσωτερικές λειτουργίες του ανθρώπου. Η φιλότητα είναι αυτή η οποία ανεξαρτήτως εξωτερικών συνθήκων, οι εσωτερικές συνθήκες μιας κοινωνίας παραμένουν αναλύωτες. Δηλαδή, μέσα σε οποιοδήποτε περιβάλλον ή οτιδήποτε συνθήκες ενάρθουν σε μια κοινωνία. Όταν υπάρχει η φιλότης, τότε η ομοιόσταση του οργανισμού, της κοινωνίας, της πολιτείας, είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα να μην αλλάξουν οι συνθήκες λειτουργίας μιας πολιτείας, μιας κοινωνίας.
Και είναι αυτή η οποία δημιουργεί την απόλυτη συγχώρεση, δηλαδή δημιουργεί πάντα τον χώρο που μπορούν όλοι να προσέλθουν σε αυτόν, παρά ότι υπάρχουν μερικά άτομα τα οποία με το ζόρι περνάνε από μέσα. Έτσι. Έτσι. Ναι, η φιλότητα το επιτρέπει. Ουσιαστικά για να είναι η ερωτική και η ερωτική δύναμη που υπάρχει στην κοινωνία. Σωστά. Η φιλοτιμία. Διαβάζεις εσύ, γιατί εγώ δεν μπορώ. Ναι, ναι, ναι. Η έννοια αναδεικνύει πρωτίστως το κίνητρο για τη μυθική διάκριση. Υπεροχή, δόξα, είναι η έντονη αίσθηση της τιμής και της αξιοπρέπειας. Εννοείται η φιλοτιμία, η οποία δεν εξαντλείται στο ατομικό συμφέρον, αλλά διοχετεύεται στην κοινωνική προσφορά. Ενσωματώνει δηλαδή την ατομική φιλοδοξία στις κοινωνικές αξίες, ώστε αυτή να λειτουργεί προς όφελος της κοινωνίας. Η φιλοτιμία εκτιμάται και αποδίδεται στο άτομο από όλο το σώμα της κοινωνίας και όχι από κάποια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, σύλλογο, τάγμα ή στο άλλο. Ακριβώς όπως γίνεται τώρα. Ναι, είναι ακριβώς αντίθετο από αυτό που γίνεται τώρα. Σήμερα λοιπόν όλες οι τιμητικές διακρίσεις γίνονται μέσα στις θέσεις, μαζεύονται 10 άτομα, όχι παραπάνω, και άλλοι 5 από την άλλη μεριά και μοιράζουν βραβεία στον εαυτό τους. Έτσι, οι μασόνοι το χάρη, το χαίρονται κιόλας δηλαδή. Έχω δει τελευταία, ήμουνα σε ένα δημαρχείο, ήταν ένας Μητροπολίτης και τον τιμούσε η UNICEF. Τώρα για ποιο λόγο να τιμήσει η UNICEF τον Μητροπολίτη, τζάμπα βραβεία είναι πάντα. Ήτανε 7 άτομα από τον Μητροπολίτη, 3 από την UNICEF και πιο πολλοί ήταν οι υπάλληλοι του Δημαρχείου. Και αυτή είναι την τιμητική διάκριση. Είναι γελία τα πράγματα, ειδικά στις τιμές, δεν υπάρχει τέτοια τιμή. Βέβαια ήταν παρεξηγημένη φιλοτιμία. Ξέρετε τι εννοούν φιλοτιμία στην Ελλάδα από ό,τι έχω καταλάβει εγώ. Να σε κεράσω ένα ούζο, είμαστε φιλότιμοι. Έχουν μπερδέψει τη φιλοτιμία με τη φιλοξενία. Είναι ένα τέτοιο μπέρδεμα ότι η φιλοξενία με τη φιλοτιμία είναι το ίδιο πράγμα. Έχουμε φιλότιμο, δεν είναι έτσι κύριοι. Η φιλοτιμία είναι ακριβώς αυτό. Η φιλοτιμία θα στο δώσει ο φίλος της τιμής, κυνηγάει την τιμή. Σαφώς πρέπει όλοι να κυνηγάμε την τιμή, η οποία πρέπει να είναι κάτω από το αξιακό μας σύστημα και την τιμή θα στο δώσει η ίδια το σώμα της κοινωνίας. Ή φανταστείτε μικρές κοινωνίες και ομάδες να δίνουν βραβεία μεταξύ τους. Τι νόημα έχει σε ένα βραβεύονται στις οικογένειες. Μπράβο, εσύ είσαι καλός, πάρε και σε ένα, πάρε και ένα, όλοι έχουμε και όλοι είμαστε βραβευμένοι. Στην πραγματική πολιτεία η τιμή θα δοθεί από όλο το σώμα της πολιτείας, το οποίο θα είναι σε δημόσια θέα και το σώμα της πολιτείας θα τιμήσει τον πολίτη για οτιδήποτε έχει να τον τιμήσει. Βέβαια, γιατί οι πράξεις του πολίτη, ακριβώς, για να μπορέσει να τιμηθεί από την πολιτεία, σημαίνει ότι έχει δώσει στην πολιτεία αυτά που μπορεί να δώσει. Έχει προσφέρει στην πολιτεία ένα γενικό σώμα της πολιτείας. Και το σώμα της πολιτείας του δίνει. Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν, ποιες είναι οι τιμητικές διακρίσεις? Πόσα Νόμπελ είδαμε, αγαπητέ Βασίλη Θεοδωρόπουλο, να πέφτουν. Ναι. Πόσα θεωρήματα πήγαν. Και πόσα είναι ακόμα για να πάνε στα σκουπίδια και δεν τα έχουν στείλει, γιατί φοβούνται ότι θα χάσουν τις σταθερές που κάθονται τα μαθηματικά, η γεωμετρία, οι επιστήμες. Ποιος τις έδωσε αυτές τις τιμές? Μεταξύ τους τα δύο. Σε ποια κοινωνία? Μα ακυρώνονται όλες οι πολιτείες και οι κοινωνίες, άμα το θέλετε. Η Ελλήνων πολιτεία είναι αυτή η φιλοτιμία. Η φιλοτιμία που ο πολίτης θα δώσει στο σώμα της πολιτείας και το σώμα θα τον βραβεύσει. Η μεγαλοπρέπεια είναι η τελευταία αρχή μας. Είναι οι εντυπώσεις επί των αισθήσεων από πράξεις, συμπεριφορές, ενέργειες, παρουσιάσεις, σκέψεις, οι οποίες προβάλλουν μεγαλειώδως το πρέπον, το αρμόζον, το ωραίο, το ενάρετο, το δίκαιο, όσο η συνειδητότητα του ανθρώπου βρίσκεται εναρμονισμένη με το σκοπό ύπαρξής του, τόσο η μεγαλοπρέπεια εκπέμπεται σε κάθε εκδήλωσή του. Η μεγαλοπρέπεια απομακρύνει τον άνθρωπο από την μικροπρέπεια, την μεψημυρία. Είναι χαραγή στο ελληνικό γένος η μεγαλοπρέπεια. Η κληρονομιά του γένους μας στον πλανήτη Γαία χαρακτηρίζεται πρωτίστως από μεγαλοπρέπεια. Είναι τεράστιο κεφάλαιο. Κύριε, ξεκίνα Βασίλη, να δώσεις την αρχή στον μεγάλο κεφάλαιο. Στη μεγαλοπρέπεια του ελληνισμού, σε όλο τον πλανήτη, πόσο μεγαλοπρεπής είναι. Που ποτέ δεν είχαμε καλύβα. Ποτέ δεν είχαμε παράδειγμα. Σπηλιά, γούβα να μείνουμε. Και ποτέ δεν ασχοληθήκαμε με μικρότητες. Ούτε με θρησκευτικές πεπιθήσεις, ούτε με σεξουαλικές πεπιθήσεις. Ούτε με όλα αυτά τα μυθεύματα που βγάζουμε. Ο ελληνισμός ήταν πάντα μεγαλοπρεπής στα μαθηματικά του, στην ιστορία του, στον πολιτισμό του, στην αρχιτεκτονική του, στο χτίσιμό του. Δεν ξέρω ένα μνημείο φτηνό.
που σήμερα είναι μόνο επιδερμικά κάτι γυαλιά και κάτι μέταλλα που σαπίζουν πριν ακόμα κλείσουν 30 χρόνια. Ό,τι φτιάξαν οι Έλληνες ήταν μεγαλοπρεπή τεράστιο στον πλανήτη. Και αν δεν το κρεμίζανε και δεν το σπάγανε, ακόμα θα ήταν εκεί. Μα δεν έπεσε ποτέ με σεισμό. Και το περίεργο, δεν είχε ποτέ θέμελα. Ήταν μόνο πάνω πάνω. Θέμελα δεν έχει κανένας ναός. Τι περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Και το ποια είναι η τεχνολογία. Στην Ελλάδα δεν έχουμε δει πηγές καταλήματα που ζούσαν οι πρωτόγονοι άνθρωποι. Τα πιο παλιά κτίρια χαρακτηρίζονται από μεγαλοπρέπεια. Λέμε το ανάκτορο της Κνωσού, πόσο μεγαλοπρεπώς έχει οικοδομηθεί. Πόσο τεχνολογία. Εδώ θα τοποθετηθώ στο εξής. Είναι ψεύτες όλοι. Η αξία της αλήθειας δεν είναι πουθενά. Ντρέπομαι. Απλά λιμωργισμένος και θυμωμένος. Ξέρεις, όλες οι ημερομηνίες τις έχω πιάσει ότι είναι είναι πολύ ψεύτικες. Και όλες είναι κοντά σε κάτι βρώμικα δόγματα, με κάτι βιβλία με θαύματα, που δεν τα διαβάζουν ούτε μικρά παιδιά. Πρέπει να παραγορευτούν, γιατί θα γίνουν πιο ανόητα από ό,τι γεννήθηκαν. Η Κνωσό, αγαπητέ Βασίλη, και ο Μήμας, ήταν στην αρχή του ενιαυτού, 26.000 χρόνια π.Χ. Ποιος είναι αυτός ο Εβραίος αρχαιολόγος που θα μου τη βγάλει 1.800 περίπου είναι. Ποιος είναι αυτός που θα μιλήσει για τον αγαμένονα και τον νομικοινωνικό πολιτισμό που θα μου τον πάει κοντά στις 4.000-3.500 για να του έρχεται καλά η Παλαιά Διαθήκη. Βρωμιάριδες, δεν ξέρετε τι γράφετε. Αυτό θα τοποθετηθώ και το λέω επίσημα. Μιλάμε για αγαμένονα και για Μενέλα, μιλάμε για τροϊκό πόλεμο. Ποιος έχει τοποθετηθεί ότι ο τροϊκός πόλεμος είναι στο 1.100. Ό,τι θέλετε ρε. Από πού. Πού είναι ο άνθρακας 14, ποιο είναι αυτή. Γι' αυτό είπα, είναι στοχευμένα. 13 με 14.000 π.Χ. έχουμε. Π.Χ. Να μην πάω στη δικιά μου χρονολόγηση. Χάιντε, να σας κάνω και το χαρτί, Εβραή. Μιλάμε για 13-14.000, το βάλω στα 8, στα 3.500-4. Την γνωσό μου την πάνω στα 1.800. Ενώ είναι πολύ πιο παλιά. Είναι στο 26.000 π.Χ. με 30.000 π.Χ. Ποιο δουλεύουν οι Βασίλοι. Γιατί θεωρούν την Αίγυπτο ήταν το 3.000 π.Χ. αλλά έλα που ο Μήνωας ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Αιγύπτου. Και τι σημαίνει Αίγυπτος. Εγώ μιλάω για τον Μήνωα. Εγώ όμως μιλάω για τον Μήνωα που η γυναίκα του είναι η Πασιφάη. Δεν έχουμε ένα Μήνωα όμως. Έχουμε πολλούς. Όμως, εγώ μιλάω για την Πασιφάη. Με γυναίκα την Πασιφάη ο Μήνωας είναι 30.000 π.Χ. με 26. Στο πρώτο είναι αυτό. Αυτό ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Αιγύπτου. Αυτό. Γι' αυτό ήταν που έκανα τις πρώτες πυραμίδες. Οι πυραμίδες είναι 5.000 χρόνια. Έτσι λένε. Γιατί να τους πιστεύεις. Πάμε γιατί. Τι να πιστεύεις αφού τα υπάρχει. Αντιλαμβανόμαστε. Να συζητήσουμε για τις πυραμίδες της Αιγύπτου που είναι ποιος τις έκτισε. Οι Αιγύπτιοι. Ποιοι οι Αιγύπτιοι. Οι μεταμορφωμένοι. Με τι χειρουργικές. Βουλή. Τι χειρουργία είναι. Δεν είναι δυνατόν οι Δήμοι να κλείσουν μια πράγματα. Έλατε. Που θέλει τεχνολογία και θέλει δύναμη. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πυραμίδες στην Ελλάδα και υπάρχουν παντού. Όλο αυτό είναι μεγαλοπρεπές δικό σου και στο κρύβουν. Γιατί όταν βγει η μεγαλοπρέπεια του ελληνισμού, όπως και του αξιακού, όπως και τις τεχνολογίες, τέχνη του λόγου δηλαδή του νου, γιατί αυτή είναι η τεχνολογία. Ενώ αυτοί έχουν μια ψεύτικη τεχνοτροπία και νομίζω ότι με αυτή την τεχνοτροπία θα κατακτήσουν τον κόσμο και θα γίνουν παγκοσμιοποιητές. Πώς, σε ποιο αξιακό. Πώς θα γίνεις παγκοσμιοποιητής σε έναν πλανήτη που δουλεύει με το μοντέλο. Ας μας δείξουν δείγματα πολιτισμού τους. Ας μας δείξουν δείγματα. Μόνο τα δικά μου δείχνουν και έχω και εμείς τα μουσεία τους, κύριοι. Κύριοι συνέγινες στο Βερολίνο, έχει 4.000 μουσεία και έχει μόνο ελληνικά μέσα. Τι γερμανικό υπάρχει. Στην Αγγλία τραβάτε. Όλα είναι ελληνικά τα μουσεία. Αν εξαιρέσεις μια εποχή που θα δείξουν κάτι μπερούκες, κάτι μπότες από γούνο δέρματα. Μπερούκες τώρα. Φοράγαν μπερούκες για να μην χτενίζονται τα ζώα, τέλος πάντων. Οι Γάλλοι με τα αρώματα για να μην βρωμάνε, γιατί είχε αποχαιρετικό. Ξέρετε που αφοδεύανε. Παιδιά, είναι γελία τα πράγματα. Αφοδεύανε έξω, δεν υπάρχουν στα κάστρα τους. Αποχαιρετικό δεν υπήρχε. Γι' αυτό και ανακαλύψαν τα αρώματα για να κρύψουν τη βρώμα τους. Αυτό. Να μην τρέπονται οι ίδιοι. Αν και νότερα και ένα. Ακόμα και οι παρουσίες που περάσανε, αγαπητέ Θεοδωρόπουλε. Δεν τρέπονται οι Γάλλοι να πούνε ότι ο Ναπολέοντας ήταν Έλληνας. Τι είπα να πει Μποναπάρτης. Μποναπάρτης στα γαλλικά σημαίνει καλός πατριώτης. Ξέρουμε καλά ότι ο Ναπολέοντας ήταν Έλληνας από τη Μάνη, είχε και μικρό μουσείο εκεί, τα απονημανεύματά του είναι στα ελληνικά και λεγόταν Καλημέρης, Καλομέρος. Πήγε ένα Γάλλο, πες μου το όνομα του Ναπολέοντα, και μου είπε δεν το ξέρε. Και δεν το λένε κύριοι. Η μεγαλοπρέπεια είναι παντού. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η αρχή αυτή να μην ασχολούνται οι Έλληνες με μικροπρέπεια.
με κοτσομπολιό, με μικρά πράγματα. Έχουν τόσο τεράστια μεγαλειώδη να ασχοληθούν, γιατί εκεί ήταν πάντα εμείς, ήμασταν πάντα στη μεγαλοπρέπεια. Πάντα διάλεγαν το καλύτερο και το χρησιμοποιούσαν. Βέβαια. Πώς χτίστηκε ο Παρθενώνας η Ακρόπολη? Και μόνο. Τα καλύτερα μάρμαρα. Όλα τα γάλματα, τα χρυσά, ό,τι καλύτερο. Και ήταν σε αυθονία. Όλα. Και σημαίνει οτιδήποτε δόθηκε, δόθηκε με μεγαλοπρέπεια, μεγαλοπρεπώς. Ακόμα και τις πέτρες που κόμμανε, δεν μπορούν να σήμερα να δουν πώς τις κόμμανε. Ακόμα και εκεί που γράφανε. Γράψαν στις πέτρες και μείνανε για πάντα. Για σκεφτείτε. Η μεγαλοπρέπεια είναι μια, η τελευταία μας αρχή, η οποία είναι τόσο μεγάλη. Και πρέπει να την τιμούμε πάντα. Και σαν έθνος, και σαν γένος, αλλά και σαν άνθρωποι. Είμαι σίγουρος ότι από εδώ και πέρα θα κατανοήσουν και κατακτήσουν, κάνουν κτίση τους το αξιακό της Ελλάδας πολιτείας. Κανένας Έλληνας δεν θα ξανασχοληθεί με καμία μικρότερη πρέπει. Δεν είναι ψημιδία. Όχι. Δεν υπάρχει λόγο. Είναι τόσο μεγάλος. Δεν ασχολείσαι. Δεν είναι τίποτα αυτά. Προσπέρασε τα. Κάνω ότι απλά δεν υπάρχουν, γιατί όταν δείχνεις και ασχολείσαι με τη μικροπρέπεια και με την πεσημερία, χάνεις τη μεγαλοπρέπεια. Αγαπητοί συνέλληνες, είμαστε στο τέλος των αξιών, των αρχών. Τελειώσαμε τις αξίες και αυτές είναι οι αρχές. Στο επόμενο που θα δείτε, είναι οι τελευταίοι τρεις πολιτιακοί νόμοι της πολιτείας. Με αυτές κλείνει η Ελλήνων πολιτεία.